Λοιπόν, να δούμε ένα ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που μεταδιδόταν ζωντανά σε βρετανικό κανάλι. Τέλειο. Ο συνεντευξιαζόμενος ήταν λίγο άτυχος, φυσούσε και λίγο αεράκι και έφαγε μια πλαστική σακούλα στο πρόσωπο. Από σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε εδώ και το χέρι του κάμεραμαν που διακριτικά προσπαθεί να το τραβήξει. Δεν το σώσαν βέβαια. Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά να τεινάξουν τη συνέντευξη στον αέρα. Βέβαια είναι κάποια τέτοια περιστατικά που κάνουν και την τηλεόραση λίγο πιο light, λίγο πιο ευχάριστη. Βγαίνει συμπέρασμα από αυτό, έτσι. Όχι συνεντεύξει κόντρα στον άνεμο. Και δεν αφήνουμε ποτέ σκουπίδια στον δρόμο. Ποτέ. Οι πλαστικές σακούλες την ανακύκλωση. Είδατε τι μπορεί να γίνει. Να σου καταστρέψουν ένα ολόκληρο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Πάντως ατάραχος ο συνεντευξιαζόμενος. Δεν έχει υπέρξει. Δηλαδή πρώτα ξεκίνησε το χέρι του καμεραμάν και μετά το δικό του. Να πούμε κακία. Ναι, ακριβώς. Ορισμένοι με τη σακούλα είναι πιο όμορφοι. Και ορισμένες. Δεκτών. Δεκτών. Υπάρχει και ατάκα με το μαξιλάρι. Σου άρεσε η Τζορτζέλα. Σακούλα, το σακούλα μου άρεσε εμένα. Ναι, ναι. Για λέγε άλλο.